Τα βλέπω. Τρία οχτάρια. Πάρτα. Και πρέπει να το μάθει ο Άρης. Πρέπει να μάθει την αλήθεια. Ότι ο πατέρας του σκότωσε τη Χριστίνα. Και να τον τιμωρήσει. Δηλαδή, δεν είσαι πια ερωτευμένη μαζί του? Όχι, δεν είμαι. Εσύ δεν είχες καμία εμπιστοσύνη στον Άγγελο. Μου έλεγες να μην τον πιστεύω, ότι δεν τον ξέρω καλά και να φοβάμαι μήπως με πληγώσει. Τι έγινε, Σοφία? Τι είπες? Σε ρώτησα αν έστειλες εσύ το τηλεγράφημα που έφερε τη Χριστίνα στην Αθήνα και το ίδιο βράδυ πέθανε. Λέγε, εσύ το στείλες! Είσαι τρελός! Ναι, είμαι τρελός. Είμαι θεότρελος! Και αν δεν μου απαντήσεις, θα σου στρίψω το λαρύγγι. Λέγε, εσύ το στείλες! Δεν το έστειλα εγώ, στορκίζομαι! Τα ξαναπλώσεις, χέρι πάνω μου! Στορκίζομαι πως θα την πληρώσεις πολύ άσχημα. Μ' άκουσες! Δηλαδή, εσύ δεν έχεις καμία σχέση με το θάνατο της Χριστίνας? Καμία δεν έχω! Το μόνο που έκανα ήταν να βάλω κάποιον να την παρακολουθήσει. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και εσύ πώς το έμαθες αυτό για το τηλεγράφημα? Μου το είπε η μητέρα της Χριστίνας. Η μητέρα της Χριστίνας? Ναι. Ήρθε και με βρήκε και μου είπε ότι η Χριστίνα έλαβε ένα τηλεγράφημα από τον Ερίκο ότι ο Άρης έπαθε κάτι. Και το ίδιο απόγευμα ήρθαν στην Αθήνα μαζί. Αφού το έστειλε ο Ερίκος, τότε γιατί κατηγορείς εμένα? Είναι φως φανάρι ότι ο Ερίκος έβαλε να σκοτώσουν τη Χριστίνα. Αν ήθελε να τη σκοτώσει, δεν θα έστειλε τηλεγράφημα με το όνομά του πάνω για να προδοθεί. Ίσα ίσα. Το έκανε έτσι ώστε να έχει άλοθη όταν θα τον κατηγορήσουν. Ο Ρίκος μπορεί να είναι πολλά, δολοφόνος όμως δεν είναι. Ναι. Και ο θάνατος του πατέρα σου τι ήταν? Ο πατέρας μου αυτοκτόνησε στη φυλακή. Γιατί ο Ρίκος τον παγίδεψε και του κατέστρεψε τη ζωή. Το ίδιο έκανε και με τη Χριστίνα. Και τώρα μόλις ο Άρης τη βρήκε, έβαλε να τη σκοτώσουν για να ξεμπερδεύει μαζί της μία και καλή. Ενώ εγώ δεν είχα κανένα λόγο να το κάνω αυτό. Είχες όμως, Έντι. Εκμεταλλεύτηκες τον πόνο του Άρη. Με εκβίασες για να το σπρώξω να παίξει χαρτιά έτσι ώστε η Ρένα να πάρει τις μετοχές. Αν ο Άρης είχε βρει τη Χριστίνα, τότε δεν θα μπορούσες να πάρεις μετοχές γιατί θα ήταν μια χαρά και ευτυχισμένος. Και εσύ φρόντισες να μην τη βρει ποτέ. Εσύ είσαι παρανοϊκός! Εσύ είσαι παρανοϊκός. Γιατί πατάς επιπτωμάτων για να κάνεις αυτό που θέλεις, αλλά εγώ δεν θα σε αφήσω να το κάνεις πια. Κι εγώ δεν θα σε αφήσω να με κατηγορείς άλλο. Και να παίρνεις έτσι ξεδιάντροπα το μέρος του Βαρσάμι που σκότωσε τον πατέρα σου. Τι έγινε, Άγγελε? Μήπως εξαιτίας του έρωτά σου για τη Ζένια άλλαξε στρατόπεδο? Μήπως παίζεις διπλό παιχνίδι εις βάρος μας? Ή μήπως έχεις πείσει κρυφά τη Ρένα να τα παρατήσει? Η Ρένα θέλει να τα παρατήσει? Ναι. Δεν αντέχει να βλέπει το γιο της σε αυτή την κατάσταση άλλο. Και αποφάσισε να μην εκδικηθεί το Βαρσάμι. Αλλά αυτό θα είναι το μεγαλύτερο λάθος της. Γιατί ο Βαρσάμι θα τη συντρίψει και θα τη στερήσει για πάντα τα παιδιά της. Γι' αυτό σταμάτα να με κατηγορείς και κοίτα να την πείσεις να συνεχίσει. Γιατί αλλιώς θα της τα πω όλα για τη σχέση σου με τη Ζένια και να είσαι σίγουρος πως θα σε τιμωρήσει πολύ αυστηρά για τη διπλή σου προδοσία εις βάρος μας. Όσο κι αν σ' αγαπάει, να ξέρεις ότι είναι ικανή να το κάνει. Τι συμβαίνει? Γιατί φωνάζετε εσείς οι δυο? Έχασες, φιλαράκι. Καλό το ρίσκο, αλλά δυστυχώς για σένα η τύχη σε εγκατέλειψε. Την ξέρεις τη σούμα, έτσι? Ελπίζω να τα έχεις. Δεν έχω τόσα λεφτά σήμερα. Θα σου φέρω επιταγή. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν δέχομαι επιταγές. Θέλω τα λεφτά μου μετρητά. Δεν έχω τόσα λεφτά μαζί μου. Αν θέλεις, θα σου δώσω την επιταγή για μεθαύριο. Σε υπόσχομαι. Το υπόσχεται, λέει. Δεν καταλάβες κάτι, φίλε. Εδώ δεν είναι αντιπροσωπή αυτοκίνητο να αγοράσει τζιπ. Εδώ χρωστάς. Και θα τα δώσεις τώρα. Σου είπα δεν τα έχω. Και αφού δεν θέλεις την επιταγή, θα έχεις τα λεφτά σου μεθαύριο.
Έχεις το λόγο. Σ' έχω δώσει όλα μέχρι τώρα. Γιατί να σε φέρω αυτή τη φορά, ε? Αύριο το βράδυ. Πρώτη και τελευταία προθεσμία. Αν δεν τα φέρεις... Θα στα φέρω! Αν δεν τα φέρεις... Θα κάνω μια επίσκεψη στον μπαμπάκα σου και θα του πω πόσα μου χρωστάει ο κανακάρης του. Και κάτι μου λέει πως δεν θα χαρεί καθόλου. Δεν συμφωνείς? Σε ρώτησα κάτι, Σοφία. Τι έγινε, τι έπαθες ξαφνικά και εμπιστεύεσαι τον Άγγελο? Δεν είπα ότι τον εμπιστεύομαι. Απλώς είπα ότι είμαι σίγουρη πως θα φέρει τον Άρη στο σπίτι. Ναι, και αυτό τώρα τι σημαίνει, καχυποψία? Για περίμενε, Σοφία, γιατί πας να με μπερδέψεις. Απ' τη μία μου λέγεις να μην εμπιστεύομαι τον Άγγελο, να μην πάω να μείνω σπίτι του, και ξαφνικά σε βλέπω να έχεις αλλάξει 180 μοίρες. Τι έγινε, Σοφία, τι έπαθες ξαφνικά? Τίποτα δεν έπαθα. Απλώς κατάλαβα ότι ο Άγγελος αγαπάει τον Άρη, είναι φίλος του στα αλήθεια. Τον αγαπάει και νοιάζεται γι' αυτόν. Και αγαπάει και σένα. Και αυτό πώς το κατάλαβες? Δεν χρειάζεται μυαλό. Ανησυχεί για τον Άρη όσο και εμείς. Εχθές τον έφερε από τη Λέσχη στο σπίτι και από ό,τι κατάλαβα του δάνεισε και λεφτά. Για ποιο λόγο να το έκανε αυτό, εκτός από την αγάπη? Όσο για σένα... Όσο για μένα... Όταν σου έλεγα να μην πας να μείνεις μαζί του, το έλεγα γιατί ανησυχούσα. Δεν είναι εύκολο να βλέπεις το παιδί σου να μεγαλώνει και να θέλει να φεύγει από το σπίτι. Το ξέρω, δεν είμαι η μητέρα σας. Αλλά για μένα είστε παιδιά μου. Και αν καμιά φορά ανησυχώ παραπάνω από ό,τι πρέπει, είναι γιατί σας λατρεύω και θέλω να σας προστατέψω από το κακό όσο μπορώ. Αν και αυτό μερικές φορές δεν γίνεται. Και τώρα δηλαδή κατάλαβες ότι ο Άγγελος δεν είναι το κακό? Ναι, αυτό κατάλαβα. Ο Άγγελος αγαπάει και δεν θα σου κάνει ποτέ κακό. Με τη θέλησή του τουλάχιστον. Κι όμως, Σοφία, μου έχει κάνει. Σου έχει κάνει? Ναι. Μου έχει πει ψέματα. Ένα σωρό ψέματα. Ενώ εγώ το μόνο πράγμα που του ζήτησα από την αρχή είναι να είναι ειλικρινής μαζί μου. Και δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Σου έχει πει ψέματα για ποιο λόγο? Για μία γυναίκα που υπάρχει στη ζωή του. Λοιπόν, σας ρώτησα κάτι. Τι πάθατε και φωνάζετε και δυο νυχτιάτικα? Δεν φωνάζουμε. Απλά μιλούσαμε έντονα. Έλεγα στον Άγγελο πως δεν θέλεις πια να εκδικηθείς το Βαρσάμι. Και έπεσε από τα σύννεφα. Ο Άγγελος δεν έχει καμία δουλειά να πέσει από τα σύννεφα. Εγώ ξεκίνησα αυτή την εκδίκηση και εγώ τη σταματάω. Γιατί? Γιατί η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχό μου. Γιατί ο θάνατος της Χριστίνας ανέτρεψε τα πάντα. Και γιατί δεν μπορώ να εκμεταλλευτώ τον πόνο του παιδιού μου για να καταστρέψω τον Ερίκο. Αποφάσισα λοιπόν να πάω στα παιδιά μου, να τους πω ποια είμαι και από εκεί και πέρα να πάρουν όλα το δρόμο τους. Και νομίζεις ότι ο Ερίκος θα σε αφήσει να το κάνεις? Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Ερίκος, Έντι. Τα συζητήσαμε αυτά και δεν θέλω ούτε κουβέντα πια. Κι εγώ δεν μετράω καθόλου, δηλαδή. Εσύ? Ναι, εγώ, Ρένα. Ο Ερίκος δεν κατέστρεψε μόνο τη δική σου ζωή. Αλλά ευθύνεται και για το θάνατο του πατέρα μου, το ξέχασες. Εσύ μου το είπες. Εσύ με μεγάλωσες με αυτόν τον σκοπό. Να τον κάνουμε να πληρώσει. Με έστειλες στην Αγγλία να γίνω φίλος με τον Άρη για να μπορέσεις να παίρνεις πληροφορίες από μένα. Με ανάγκασες να χωρίσω με τη Ζένια, αν και ένιωθα πολλά για αυτήν. Και τώρα ξαφνικά με το έτσι θέλω μου λες ότι όλα τελειώσαν? Όχι, Ρένα. Εγώ θα εκδικηθώ τον Ερίκο Βαρσάμι και δεν θα σου επιτρέψω να σταθείς εμπόδιο στα σχέδιά μου. Τώρα τι είναι αυτό, Άγγελε? Ανταρσία? Ανταρσία, Έντι! Έχει δίκιο ο Άγγελος. Ξεχνάς ότι τον μεγάλωσες μια ζωή με μίσος και δίψα για εκδίκηση. Και τώρα του λες ότι τα παρατάς όλα
Μόνο και μόνο για να μην χάσει τις μετοχές του ο Άρης. Τα παρατάω όλα γιατί δεν μπορώ να εκμεταλλευτώ το παιδί μου και να τον κάνω μέθησο και χαρτοπαίχτη για να του πάρω τις μετοχές. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό! Δεν το κάνεις εσύ μέθησο και χαρτοπαίχτη, αλλά ο πρώην σύζυγός σου που αποφάσισες να μην εκδικηθείς. Γιατί αυτό σκότωσε τη Χριστίνα. Ο Άγγελος σου έχει πει ψέματα για μια γυναίκα που υπάρχει στη ζωή του. Και ποια είναι αυτή? Μία που είχαν σχέση. Είναι πολύ μεγαλύτερη του και τη γνώρισε όταν ήρθε στην Ελλάδα. Και αυτή τον είχε βοηθήσει πολύ. Όταν με γνώρισε, τη ζήτησε να χωρίσουν, αλλά αυτή δεν το δέχτηκε και τον κυνηγάει ακόμα. Τι εννοείς τον κυνηγάει? Τον παίρνει συνέχεια τηλέφωνο, Σοφία. Καλά, και πού είναι το ψέμα? Ότι δεν χωρίσανε, εκεί είναι το ψέμα. Όταν κάποιος έχει χωρίσει, δεν επιτρέπει στον άλλο να τον παίρνει τηλέφωνο. Ή του το σταματάει, ή δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Ή ξέρω εγώ, στην ανάγκη αλλάζει και κινητό. Ο Άγγελος όμως, Σοφία, δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Αντίθετα, μιλάει συνέχεια μαζί της στο τηλέφωνο. Και όταν το ρωτάω ποιος είναι, μου λέει ένα σωρό ηλίθιες δικαιολογίες, ότι είναι φίλη του και κάτι τέτοια. Εγώ άρχισα να τον υποψιάζομαι και μέσα σε κάποιο βιβλίο του είδα τη φωτογραφία μιας γυναίκας. Μιας γυναίκας? Ναι. Τον ρώτησα και μου είπε ότι είναι η μάνα του που πέθανε στη Γένα. Αλλά εγώ δεν τον πίστεψα, Σοφία. Γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτή δεν είναι η μάνα του και ότι είναι η γυναίκα που είχαν σχέσεις. Και που δυστυχώς δεν χωρίσανε ποτέ. Καλά, πώς είσαι σίγουρη, αφού είπε ότι... Ξέρω πολύ καλά τι μου είπε, Σοφία. Αλλά εμένα κάτι μου λέει μέσα μου ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη ότι ο Άγγελος εξακολουθεί να βλέπει αυτή τη γυναίκα και ότι έχει ακόμη επαφές μαζί της. Γι' αυτό έκανα κι εγώ κάτι. Τι έκανες? Εντάξει, δεν έκανα τίποτα τρομερό. Πήρα τη φωτογραφία αυτής της γυναίκας και την έδωσα στο παιδί που διαχειρίζεται τα αρχεία του περιοδικού. Και του είπα να ψάξει να βρει αν όντως είναι η μάνα του που πέθανε στη Γένα ή είναι κάποια άλλη γυναίκα. Και το έκανες αυτό κρυφά από τον Άγγελο? Ναι, ρε Σοφία, το έκανα κρυφά από τον Άγγελο, γιατί πρέπει να μάθω κι εγώ την αλήθεια επιτέλους. Αχ, κορίτσι μου, αχ, Ξένια μου, δεν έκανες καλά. Στις σχέσεις των ανθρώπων πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια. Εντάξει, και ο Άγγελος έκανε λάθος που δεν στο είπα από την αρχή, αλλά είμαι σίγουρη ότι είχε τους λόγους του. Ναι, κι εγώ όμως έχω τους δικούς μου λόγους να μάθω τι συμβαίνει, Σοφία. Και αν ο Άγγελος εξακολουθεί επιτέλους να βλέπει αυτή τη γυναίκα. Μα καλά, συγγνώμη, δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Τέλος πάντων. Κακώς έκανα που στο είπα αυτό το θέμα, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αυτό είναι μια δική μου υπόθεση. Ορίστε, δύο έχει πάει η ώρα και ακόμα να έρθουνε. Πώς το καλό είναι. Η κλήση σας προωθείται. Παρακαλώ. Κλειστό το έχει ο Άγγελος. Η κλήση σας προωθείται. Και ο Άρης. Τι θα κάνουμε, Σοφία, πού στην ευχή είναι τέτοια ώρα? Ελπίζω να έρχονται εδώ. Φεύγω, Σοφία. Πάω στο σπίτι του Άγγελου, μήπως πήγαν από εκεί. Τέτοια ώρα, μα πού θα γυρίζουμε στους δρόμους τη μαύρη νύχτα? Σοφάκι μου, μην ανησυχείς. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά. Λοιπόν, αν εντωμεταξύ έρθουν, πάρε με τηλέφωνο στο κινητό, έτσι. Αυτό που άκουσες. Ο πρώην σύζυγός σου έβαλε να σκοτώσουν τη Χριστίνα. Α, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατόν. Κι όμως είναι. Πες της, Άγγελε. Πες της, λοιπόν. Έτσι είναι, Ρένα. Η Χριστίνα έλαβε ένα τηλεγράφημα από τον Ερίκο ότι κάτι συνέβη στον Άρη και τη ζήτησε να έρθει στην Αθήνα. Το ίδιο βράδυ έπεσε στις γραμμές στο μετρό. Και εσύ πώς το έμαθες? Μου το είπε η μητέρα της. Ήρθε να βρει τον Άρη να του τα πει, αλλά βρήκε εμένα. Καλά, είσαι σίγουρος? Θέλω να πω ότι αυτή η γυναίκα είχε ψυχολογικά προβλήματα, έτσι δεν είναι? Μήπως από τον πόνο της τρελάθηκε και δεν ξέρει τι λέει? Μου έδειξε το τηλεγράφημα, Ρένα. Το είχε μαζί της. Ήταν από τον Ερίκο. Και το έστειλε εκείνη τη μέρα. Χριστέ μου, δεν είναι δυνατόν.
Πώς μπόρεσε να κάνει κάτι τέτοιο? Πώς μπόρεσε να κάνει ένα τόσο φρικτό πράγμα στο ίδιο το παιδί? Κι όμως μπόρεσε, Ρένα. Όπως μπόρεσε να σου στερήσει τα παιδιά σου τόσα χρόνια. Όπως μπόρεσε να στείλει τον πατέρα του Άγγελο στη φυλακή και να τον οδηγήσει στην αυτοκτονία. Ο Ερίκος είναι ένας δολοφόνος. Και εσύ είσαι η μόνη που μπορεί να τον κάνει να πληρώσεις, Ρένα. Δεν συμφωνείς, Άγγελε? Συμφωνώ απόλυτα. Ρένα, δεν στεναχωριέσαι μόνο εσύ για την κατάσταση που βρίσκεται ο Άρης. Κι εγώ στεναχωριέμαι το ίδιο. Μακάρι να υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος να του πάρεις τις μετοχές, αλλά δεν υπάρχει. Μόνο αν πάρεις το περιοδικό θα καταφέρεις να εκδικηθείς το Βαρσάμι. Ναι. Έχεις δίκιο. Κι οι δυο σας έχετε δίκιο. Παρασύρθηκα κάποια στιγμή από τα αισθήματά μου και ξέχασα τι τέρας είναι ο Ερίκος. Όχι. Πρέπει να τον σταματήσω. Πρέπει να τον σταματήσω πριν κάνει περισσότερο κακό στα παιδιά μου. Το σχέδιο προχωράει κανονικά. Πρέπει να πάρουμε τις μετοχές του Άρη όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Κάντε ό,τι χρειάζεται γι' αυτό. Και μόλις μπορεί να μπεύθυνε στο περιοδικό, το ορκίζομαι στη ζωή μου. Ότι θα πληρώσει ο Ερίκος για όλα όσα έχει κάνει. Για όλα! Άγγελε, σε παρακαλώ, μην πεις τίποτα στον Άρη για το τηλεγράφημα. Θα του το πω εγώ όταν έρθει η ώρα. Και τότε θα καταλάβει μία και καλή τι κάθαρμα είναι ο πατέρας του. Και θα με συγχωρέσει. Είμαι σίγουρη ότι θα με συγχωρέσει. Γιατί τις το πες? Γιατί ήταν ο μόνος τρόπος για να την πείσω να συνεχίσει. Βοήθησες πολύ σε αυτό. Τελικά εμείς οι δύο μπορούμε να κάνουμε θαύματα όταν συνεργαζόμαστε. Μη χαίρεσαι τόσο πολύ. Μπορεί να έκανα αυτό που ήθελες, αλλά εμείς οι δύο δεν τελειώσαμε ακόμα. Τι εννοείς? Ότι θα ψάξω και θα μάθω την αλήθεια για το θάνατο της Χριστίνας. Και τότε να εύχεσαι να μην ανακαλύψω ότι εμπλέκεσαι κι εσύ με αυτό. Γιατί θα παρακαλάς να ήσουν εσύ στη θέση της. Άγγελε. Άγγελε. Πού είσαι, ρε Άγγελε, και με κάνεις κι ανησυχώ έτσι? Είσαι ακόμα ερωτευμένη με τον Ερίκο? Έκανες ό,τι έκανες μαζί μου για να τον ξεχάσεις ή ακόμα χειρότερα για να τον εκδικηθείς? Όχι, Αντρέα. Αυτό που συνέβη μεταξύ μας δεν έχει καμιά σχέση με τον Ερίκο. Δηλαδή, δεν είσαι πια ερωτευμένη μαζί του? Όχι, δεν είμαι. Έπαψα να είμαι ερωτευμένη μαζί του όταν επέστρεψε στη Θάλια και κατάλαβα ότι δεν με αγάπησε ποτέ. Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Μη μου πεις ότι θυμήθηκες ότι έχεις και μια αδερφή και πήρες να δεις τι κάνει. Ορκίστηκες χτες. Συγχαρητήρια, μάτια μου. Με κάνεις πολύ περήφανη, μπράβο. Καθόλου δεν υπερβάλλω, ξέρεις πάρα πολύ πόσο πιστεύω σε σένα. Πότε έρχεσαι, θέλεις να έρθω να σε βοηθήσω να μαζέψουμε τα πράγματα? Δεν έρχεσαι. Τι θα πει θα ταξιδέψεις? Το ξέρω ότι έχεις να κάνεις διακόπες ένα χρόνο, αλλά... μου έχεις λείψει, κακό είναι? Ξέρεις ότι δεν μπορώ να σου χαλάσω χατήρι. Εντάξει.
Θα σου στείλω τα λεφτά αύριο. Μην με ξεχνάς, παίρνα κανένα τηλέφωνο. Ακούς? Φιλάκια. Γεια σου, σ' αγαπώ. Από ό,τι κατάλαβα, η αδερφή σου δεν θα έρθει. Αντρέα, είσαι πολύ ωραία εδώ. Όχι πολύ, αλλά αρκετή για να ακούσω το τηλεφώνημά σου. Με συγχωρείς, δεν το έκανα σκόπιμα. Δεν ήθελα απλά να σε διακόψω. Γιατί ήρθες εδώ, Αντρέα? Γιατί θέλω να σου μιλήσω. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ να με ακούσεις. Άγγελε. Ναι. Έλα, Σοφία. Αχ, Ξένια μου, πού είσαι, κοριτσάκι μου? Στο σπίτι του Άγγελου είμαι. Ο Άρης τι έγινε, ήρθε? Ήρθε ξημερώματα σε κακό χάλι. Τον έφερε ο Άγγελος? Όχι, μόνος του ήρθε. Γιατί με ρωτάς, δεν είναι ο Άγγελος μαζί σου στο σπίτι? Όχι, Σοφία, δεν γύρισε όλο το βράδυ. Λοιπόν, πρέπει να σε κλείσω, πάω από το γραφείο να δω τι γίνεται. Καλά, πάρε με να μου πεις όταν τον βρεις. Για να μην ανησυχώ κι εγώ. Εντάξει, γεια. Πού είσαι, ρε Άγγελε, που γυρνάς όλο το βράδυ? Καλημέρα. Δεν νομίζω να είναι τόσο καλή για σένα. Ναι, βρέχεις. Προσπαθώ να βρω μια ιδέα για την καινούργια καμπάνια του περιοδικού, αλλά δεν μου έρχεται τίποτα. Λες να χωστερέψει? Μπα, δεν νομίζω. Κουρασμένος θα είσαι μετά τα χθεσινά. Αλήθεια, τι ώρα έφερες τον Άρη στο σπίτι, γιατί με πήρε ο ύπνος. Και σήμερα δεν τον έχω δει γιατί κοιμάται του καλού καιρού. Δεν τον έφερα εγώ τον Άρη χθες το βράδυ σπίτι. Γιατί δεν τον έφερες εσύ? Εσύ είχες πει ότι θα πας στη Λέσχη και θα τον φέρεις σκοτώ. Τι έγινε, Άγγελε, δεν ήταν εκεί? Όταν έφυγα από εδώ, πήγα σπίτι να κάνω ένα ντους. Ένιωθα πολύ κουρασμένος ξαφνικά και κάθισα στον καναπέ, έκλεισε τα μάτια μου για 5 λεπτά. Και το μόνο που θυμάμαι είναι ότι ξύπνησα το επόμενο πρωί και ήμουν πιασμένος. Συγγνώμη, βρωμωρό μου. Είχα σκοπό να βρω τον Άρη, αλλά η κούραση με νίκησε. Αλλά αφού γύρισε σπίτι, είναι όλα εντάξει, έτσι δεν είναι? Λέω, όλα είναι εντάξει. Ή δεν είναι? Έχεις προθεσμία μέχρι σήμερα το βράδυ να μου φέρεις τα λεφτά στη Λέσχη. Διαφορετικά ξέρεις τι θα γίνει. Θα πάω στον μπαμπάκα σου και... Σου είπα, θα το φροντίσω. Οκ. Εγώ πήρα απλά να σου το υπενθυμίσω. Θέλεις λοιπόν να μου τη δώσεις αυτή την ευκαιρία, Νίκη?
Αλλά εδώ που έφτασα δεν έχω άλλη λύση μπροστά μου, το καταλαβαίνεις. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πάρω τα λεφτά από τη μητέρα. Περίμενε, περίμενε. Θα στα δώσω εγώ. Μην κλαις, κοριτσάκι μου, μην κλαις. Γιατί μου το κάνει αυτό η Αλίκη? Γιατί μου λέει ψέματα? Γιατί δεν παραδέχεται την αλήθεια? Δεν ξέρω.